να σπεύσουν να τακτοποιήσουν το αυθαίρετό του από τη Δευτέρα. Οπότε και ξεκινάει ο νέο γύρος τακτοποίηση. Προτρέπει τους ο πρόεδρος των του αυθαίρετούχου ο πρόεδρο των οικιστών του Ηρακλείου, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα αποπληρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται σε περισσότερε δόσει. Ανοίγει λοιπόν το σύστημα τη Δευτέρα για τον νέο νόμο τη τακτοποίηση των αυθαίρετων. Ε, θα πρέπει να τονίσουμε δύο-τρία πραγματάκια και θα πρέπει Όλοι μα, εμεί που έχουμε αυθαίρετα αυτή τη φορά να τρέξουμε και να τρέξουμε μέσα στο πρώτο εξάμεινο. Όσοι επιθυμούν να τακτοποιήσουν το αυθαίρετό του, αρκεί να απευθυνθούν στον μηχανικό του, που με τη σειρά του θα υποβάλει την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο ηλεκτρονικά. Ο νόμο μα δίνει το δικαίωμα 18 ολόκληρου μήνε. Όμω, αυτοί που θα πάνε το πρώτο εξάμεινο θα πάρουν 102 δόσει. Αυτοί που θα πάνε το δεύτερο εξάμεινο θα πάρουν 84 δόσει και αυτοί που θα πάνε το τρίτο εξάμεινο θα πάρουν μόνο 60 δόσει. Μέσα στο νομοσχέδιο πλέον προβλέπεται και η ενεργειακή αναβάθμισή του, δηλαδή όσοι ιδιοκτήτε αυθερέτων καταθέσουν από τη Δευτέρα και μετά παραστατικά ενεργειακή αναβάθμιση θα κερδίσουν το 50% τη αξία τη οφειλή. Όσοι από τη Δευτέρα και μετά, απεδεδειγμένα με τιμολόγια που θα έχουν βέβαια ημερομηνίε από τη Δευτέρα και μετά. Όσοι κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση θα κερδίσουν το 50% της αξίας. Είναι μια μεγάλη δαπάνη, είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, γιατί πετυχαίνουμε να κάνουμε κάτι στο σπίτι μας που θα το κερδίσουμε μέσα από αυτόν τον νόμο. Ο αναπληρωτής Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ειδικέ διατάξεις για τη διάσωση των αυθαιρετούχων, οι οποίοι είχαν περαιώσει τη διαδικασία τακτοποίησης με τον προηγούμενο νόμο για τα αυθαίρετα, ο οποίος όμως σύμφωνα με διαρροές από το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κριθεί αντισυνταγματικό.